Έχουμε αγώνες mountain bike, έναν αγώνα τον οποίο τον ονομάζουμε πρώτο Ιπποκράτιο MTB. Θα διεξαχθεί στο Ιπποκράτιο Ίδρυμα και εκεί μπροστά στο βασάκι που υπάρχει. Σε κατηγορίες, ουσιαστικά έχουμε ζητήσει όλες τις κατηγορίες. Όποιες συμπληρωθούν θα γίνει ο αγώνας με βάση τους κανονισμούς που ορίζει η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Χθες είχαμε την επίσημη έγκριση. Έχουμε στείλει τις προσκλήσεις. Αναμένουμε συμμετοχές αρκετές από τη Ρόδο, τα τρία σωματεία του νησιού και προχωράμε. Και τα τρία σωματεία του νησιού κάνουν εξαιρετική δουλειά πάνω στην ποδηλασία και είναι πολύ σημαντικό για το νησί του ποδηλάτου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται το νησί μας ΙΚΟΣ. Θεωρείτε ότι ο σύλλογός σας θα προσφέρει ακόμα περισσότερα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια από όλους τους σύλλογους ποδηλασίας? Ο σύλλογος δημιουργήθηκε πέρσι, πρόπερσι για την ακρίβεια, έχει μια δυναμική γύρω στα 40 παιδιά. Γενικά το 2016 που επέστρεψα στο νησί δεν υπήρχε δυναμική στην ποδηλασία στις μικρές ηλικίες. Υπήρχαν κάποιοι μεμονωμένοι αθλητές που κάναν ποδήλατο. Ξεκίνησε μια προσπάθεια από όλα τα σωματεία, έγινε και το δικό μας το καινούργιο σωματείο. Υπάρχει μια δυναμική. Θεωρώ από ένα σημείο και μετά ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα φέρνει πιο πολλές υποχρεώσεις και θα φέρει και συνεργασίες, πιστεύω. Εμείς ήδη συνεργαζόμαστε με τον ποδηλατικό όμιλο του ΣΚΟ και κινούμαστε μαζί και ο αγώνας χρεώνεται σε εμάς, αλλά η βοήθεια που υπάρχει ήδη από τον ποδηλατικό όμιλο του ΣΚΟ είναι μεγάλη. Γίνεται και το αντίστροφο και προχωράμε, γιατί τα παιδιά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Πρέπει να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Επειδή έχετε διατελέσει αρκετά χρόνια πρωταθλητής Ελλάδος στην ποδηλασία και επειδή ξέρετε τα πράγματα καλύτερα από τον οποιοδήποτε, θεωρείτε ότι υπάρχει η μαγιά, θα έλεγα, εδώ στο νησί της ΚΟ, υπάρχουν αθλητές, αθλητρίες της ποδηλασίας σε όλους τους συλλόγους που μπορούν να φτάσουν σε ένα ψηλό επίπεδο όπως φτάσατε κι εσείς και κάποιοι άλλοι αθλητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πόστα προπονητών εδώ στο νησί? Αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα που φέρνουν τα παιδιά στα τοπικά πρωταθλήματα Δωδεκανήσου, που ουσιαστικά μιλάμε, για να το θέσω αντίστοιχα με άλλα αθλήματα, να καταλάβει ο κόσμος, σε περιφερειακό επίπεδο, και δούμε ότι τα παιδιά από τη Ρόδο βρίσκονται στις πρώτες θέσεις πανελληνίως, θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ήδη έχουμε καταφέρει στα 2-3 χρόνια που υπάρχει ποδηλασία σε αυτές τις ηλικίες στο νησί να πάρουμε κάποιες πρωτιές στα περιφερειακά πρωταθλήματα σε αναπτυξιακές ηλικίες. Άρα η μαγιά υπάρχει. Το από εδώ και πέρα είναι το δύσκολο. Υπάρχει και η στήριξη του κόσμου, υπάρχει και η στήριξη των χορηγών προς όλα τα σωματεία. Θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας αν θα καταφέρουμε το παραπάνω. Τα παιδιά υπάρχουν, είναι εδώ. Είπατε προηγουμένως και δράτουμε τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω, υπάρχει συνεργασία, αγαστή συνεργασία με άλλους συλλόγους? Θεωρείτε ότι ένα άθλημα σε οποιαδήποτε έκφαση του αθλητισμού, όχι μόνο στην ποδηλασία, μέσω της συνεργασίας θα επιτευχθούν περισσότερα αποτελέσματα, θετικά για όλους? Εάν θέλουμε να ξεκολλήσουμε από το τοπικό επίπεδο, θα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το αθλητισμό μας και ας ρίξουμε κάτω τους εγωισμούς μας. Εάν δεν υπάρχουν συνεργασίες, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά που υδρώνουν και πονάνε για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο που έχουν φτάσει τα δύο προηγούμενα χρόνια, και να μιλάμε για πρωταθλητές ή στην πρώτη δεκάδα ή στην πρώτη πεντάδα ή στην πρώτη τριάδα στα πανελλήνιο επίπεδο, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Πρέπει να συνεργαστούμε.